Δανία κέρδισε το φετινό Bocuse d'Or, τον πιο διάσημο γαστρονομικό διαγωνισμό στον κόσμο, στον οποίο και συμμετείχαν 24 χώρες. Το βραβείο τιμά τη μνήμη του κορυφαίου σεφ του 20ου αιώνα, Paul Bocuse, ο οποίος και μεγαλούργησε στην πόλη της Λιόν. Ο επικεφαλής των Δανών σεφ νιώθει πως βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου. For us chef, this is the biggest. Για εμάς τους σεφ αυτό είναι το μεγαλύτερο τρόπαιο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό. Βεβαίως τιμά τον Paul Bocuse, αλλά και δείχνει τον σεβασμό που έχουμε ο ένας για τον άλλο, όπου και αν δουλεύουμε. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Οι 24 ομάδες είχαν 5,5 ώρες για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να ετοιμάσουν δύο πιάτα. Ένα υγιεινό και θρεπτικό γεύμα για παιδιά και ένα ζεστό πιάτο για 15 άτομα με μονοχό ψαρό και χτένια. Οι περισσότερες ομάδες προετοιμάζονταν σχεδόν 2 χρόνια για αυτόν τον διαγωνισμό. Η σκληρή δουλειά έχει σημασία, όπως και το να υπάρχει ομαδικό πνεύμα. Τελικά κερδίζουν τα καλύτερα πιάτα, ο επαγγελματισμός και η σωστή συμπεριφορά. Η μαγειρική δείχνει τον πολιτισμό μας. Είναι φανταστική εμπειρία. Είναι προνόμιο να βρίσκεσαι εδώ και να κρίνεις αυτές τις 24 ομάδες. Φυσικά κρίνω και την Νορβηγία. Είναι δύσκολο να αξιολογείς ανθρώπους που γνωρίζεις και συχνά είσαι πιο αυστηρός με αυτούς που ξέρεις. Η Νορβηγία, ένα από τα μεγάλα φαβορί, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ η Ουγγαρία βρέθηκε στην τρίτη. Αυτό είναι το τρίτο βραβείο για την Δανία στον διαγωνισμό που ξεκίνησε το 1987. Το Bocuse d'Or 2023 μόλις έδωσε την ετιμιγορία του σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό διαγωνισμό που δείχνει την αξία της μαγειρικής και της υψηλής γαστρονομίας. Σεφ από όλο τον κόσμο εκπροσωπούν τη χώρα τους και δημιουργούν πιάτα που όποιος δοκιμάσει δεν μπορεί να ξεχάσει.